Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι, θα συνδεθούμε με την κυρία Σιμπέλ Μουσταφά Ογλού, μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ στην Ροδόπη. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο δελτίο μας απόψε το βράδυ. Όλος. Υπάρχει μία εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ Κινάλ της Ροδόπης για τις γυναικοκτονίες στην Ελλάδα. Και έρχεται η εκδήλωση αυτή σε μία στιγμή που τελευταία 24 ώρα δεν με πάλι να πραγματοποιούνται, να ενημερωνόμαστε μάλλον για ανάλογα περιστατικά, για γυναικοκτονίες. Πράγματα τα οποία δεν ξέρω, θα μου πείτε αν εμφανίστηκαν ακόμη περισσότερο μετά την πανδημία ή αν πιστεύετε ότι υπήρχαν και στο προηγούμενο διάστημα. Αλλά είναι μια κατάσταση η οποία πραγματικά μας λυπεί και μας προβληματίζει όλους τους Έλληνες για το πού βρισκόμαστε σήμερα. Έχετε δίκιο. Η κατάσταση αυτή έχει εξελιχθεί σε μια πανδημία ουσιαστικά από μόνη της. Όπως βλέπετε, δεν περνάει η μέρα που να μην έχουμε ένα γεγονός κακοποίησης, βιασμών ή ακόμα και γυναικοκτονιών. Αυτό μας ανησύχησε ιδιαίτερα, γιατί είχαμε και στην περιοχή μας, η περιοχή μας έχει δοκιμαστεί σε αυτά τα γεγονότα και τώρα πρόσφατα με το γεγονός ότι ένας άντρας έκαψε τη γυναίκα του και την σκότωσε με αυτόν τον τρόπο. Είναι πολύ πρόσφατο γεγονός για την Κομοτηνή. Και κρίναμε ότι πρέπει πλέον να συζητιούνται αυτά τα θέματα και ανοιχτά. Έτσι διοργανώσαμε ως Νομαρχιακή Επιτροπή Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ Κινάλ την εκδήλωση και την ονομάσαμε και με το σωστό όνομά της «Γυναικοκτονίες και οι πολιτικές διαστάσεις που έχει πάρει στην Ελλάδα». Είναι πραγματικά, μας δημιουργεί πραγματικά μια μεγάλη ανασφάλεια και ως γυναίκες, αλλά ως μέλη αυτής της κοινωνίας, γιατί δεν βλέπουμε να υπάρχει κανένα φως στο τούνελ. Όσο πάμε, χειροτερεύουν οι καταστάσεις. Ναι. Στην αυριανή, λοιπόν, εκδήλωση, την οποία την διοργανώνουμε στην Κομοτηνή στις 6 η ώρα στο καφέ 8 και είναι προσκεκλημένη όλη η τοπική κοινωνία, αλλά φυσικά και εσείς που είστε πολύ κοντά και στον Εύρο και στην Ξάνθη και ίσως και στην Καβάλα. Έρχεται προσκεκλημένη η βουλευτής ΠΑΣΟΚ Αθηνών, η Νάντια Γιαννακοπούλου, η οποία ασχολείται με το θέμα πολύ εντατικά. Και μάλιστα σήμερα διάβασα και μια τοποθέτησή της πάλι για το θέμα των γυναικοκτονιών και ό,τι συνεπάγεται με αυτό και ό,τι... γιατί μέχρι να φτάσουμε στη γυναικοκτονία έχουν ακολουθήσει και άλλα γεγονότα τα οποία φυσικά η τοπική κοινωνία τα παρέβλεψε. Και υπάρχει επίσης και ένα ζήτημα το κατά πόσο ίσως μπορούν να αποφευθούν κάποιες γυναικοκτονίες αν κάποιες γυναίκες, κυρία Μουσταφά Ογλού, βρισκόταν ή είχαν κάπου να ακουμπήσουν όταν η βία προϋπήρχε της γυναικοκτονίας. Ακριβώς, ακριβώς. Νομίζω έχουν να ακουμπήσουν, αλλά δεν βρίσκουν τον τρόπο να φτάσουν εκεί. Επειδή ασχολούμαι πολλά χρόνια με το ζήτημα και των εξαρτήσεων, αλλά και της κακοποίησης γυναικών κτλ., γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι είναι δύσκολο για τη γυναίκα να βρει τον τρόπο και το σωστό άτομο να μιλήσει. Εμείς που είμαστε κοντά τους, που είμαστε γείτονες, που είμαστε φίλοι, που είμαστε οικογένεια πολλές φορές, πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και να τα βλέπουμε αυτά και να έχουμε το θάρρος να μιλήσουμε και να καταγγείλουμε εμείς οι ίδιοι. Ίσως σώζουμε έτσι μια ζωή. Τώρα, επίσης, ομιλήτρια στην εκδήλωση την αυριανή, πέρα από την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, που είπα ότι πραγματικά ασχολείται σε εντατικούς ρυθμούς με το θέμα, είναι ο ψυχίατρος Γκάρο Εσαγιάν, ο οποίος είναι επιστημονικός υπεύθυνος του Κέντρου Πρόληψης, το οποίο βέβαια ασχολείται με τις εξαρτήσεις, αλλά και με την ψυχική υγεία τα τελευταία χρόνια. Και είναι ένας καταξιωμένος επιστήμονας, ο οποίος γνωρίζει πολλά θέματα, πολλά πράγματα για αυτό το θέμα. Θέλαμε να προσεγγίσουμε το θέμα και από πολιτικής και από ψυχολογικής, αλλά και από επιστημονικής άποψης και νομικής βασικά. Γι' αυτό επίσης προσκεκλημένη είναι η καθηγήτρια ποινικού δικαίου του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, η Άννα Αποστολίδου,
η οποία είναι και μέλος της ειδικής νομιμοποιητικής επιτροπής για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών. Επίσης, γνωρίζουν όλοι, θα έπρεπε να γνωρίζουν όλοι, ότι στην Κομωτινή, ως δομή του Δήμου Κομωτινής, λειτουργεί και ο ξενώνας των κακοποιημένων γυναικών. Ναι. Που είναι βασικό για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, όπου μπορεί να φιλοξενούνται γυναίκες για αρκετό χρονικό διάστημα μαζί με τα παιδιά τους, να έχουν νομική στήριξη και ίσως αργότερα όταν θα μπορούν να ενταχθούν πλέον ξανά στην κοινωνία και ό,τι άλλο χρειάζονται. Μάλιστα. Τι ώρα είπαμε είναι η εκδήλωση? Επίσης προσκεκλημένη είναι και η κοινωνική λειτουργός του κέντρου, ναι, κακοποιημένων γυναικών. Άρα αυτό που ζητάμε είναι ουσιαστικά η προσέγγιση του θέματος από όλες τις απόψεις. Βέβαια το κάνουμε σε καφέ και ο λόγος ήταν ότι δεν θέλαμε να κλειστούμε σε μια αίθουσα όπου γίνεται ένας απρόσωπος, μια απρόσωπη ομιλία μόνο, αλλά θέλαμε να συζητήσουμε το θέμα και με τους συμμετέχοντες. Και εκεί σε αυτό ποντάρουμε, να γίνεται ένας ουσιαστικός διάλογος όπου θα ακούγονται και οι απόψεις της κοινωνίας. Κυρία Μουσταφά Ογλού, εσείς είστε μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Κινάλ στην Ροδόπη. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η εκδήλωση. Θα πάρουμε και το feedback από αύριο, όταν θα ολοκληρωθεί και μετά. Θέλω όμως να πάμε λίγο και στην πολιτική επικαιρότητα, με την ευκαιρία που έχουμε την επικοινωνία σήμερα μαζί. Έχουμε μπει για τα καλά στην προεκλογική περίοδο. Μερικοί μήνες πια μας χωρίζουν μέχρι τις εθνικές εκλογές. Εσείς θα είστε υποψήφια με το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ Κινάλ για τη Ροδόπη? Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ Κινάλ σε αυτές τις εκλογές έχει ακολουθήσει μια διαφορετική διαδικασία επιλογής των υποψηφίων βουλευτών. Έχουμε καταθέσει τις υποψηφιότητές μας, τις αιτήσεις μας για υποψηφιότητα σε μια πλατφόρμα και αφού τελείωσε αυτή η διαδικασία είμαστε ακόμα σε μια διαδικασία όπου αξιολογήσεων, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί. Mm-hmm. Έχουμε έρθει σε επαφή με στελέχη κεντρικά, έχουν συζητηθεί πολλά θέματα. Θα ήθελα να είμαι υποψήφια στις επόμενες εκλογές, να κατεβώ υποψήφια βουλευτή στο νομό Ροδόπης, που νομίζω ότι πλέον έχει έρθει και η στιγμή να μπουν και οι γυναίκες πιο δυναμικά στην πολιτική σκηνή του τόπου. Αυτό είναι μια αλήθεια και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Θέλω όμως να σας ευχαριστώ ρωτήσω, πάρα πολύ. Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα μία τουρκική κινητοποίηση, μία τουρκική προκλητικότητα σε ό,τι έχει να κάνει με τους κατοίκους της περιοχής, με τους μουσουλμάνους της περιοχής. Λένε οι τουρκικές αρχές, λένε και ο πρόεδρος Ερντογάν, ότι υπάρχει καταπίεση της μουσουλμανικής μειονότητας στην Ελλάδα. Θέλω την τοποθέτησή σας επ' αυτού και το θέλω από εσάς που κάνατε και την προσπάθειά σας με το ΠΑΣΟΚ Κινάλ, γιατί το τελευταίο διάστημα έχουν υπάρξει κάποια παρατράγουδα από ανθρώπους οι οποίοι πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ Κινάλ στη Ροδόπη. Θέλω μια ξεκάθαρη τοποθέτηση περί αυτού. Κοιτάξτε, ο καθένας έχει την πολιτική του πορεία. Δεν είμαι καινούρια στο πολιτικό χώρο. Είμαι από το 2002 εκλεγμένη και νομαρχιακή σύμβουλος και δημοτική σύμβουλος και έχω ασχοληθεί και με άλλους τομείς της κοινωνικής ζωής. Νομίζω ότι έχουμε κριθεί και κρινόμαστε όλοι για τα έργα μας. Νομίζω δεν μπορώ να τοποθετηθώ για αυτά που γίνονται στην Θράκη ή στη Ροδόπη το τελευταίο διάστημα. Δεν είναι σωστό να μιλήσω γι' αυτό. Αυτό που θέλουμε εμείς στην περιοχή είναι μια αρμονική ζωή σε ειρήνη και φιλία. Και το πρόβλημα των ανθρώπων της περιοχής, πιστέψτε με, είναι πολύ περισσότερο οικονομικό και το θέμα των νέων είναι πολύ περισσότερο η ανεργία και οι μελλοντικές τους ανησυχίες
παρά αυτά που μου λέτε εσείς. Ναι, υπάρχει και εκεί καταπίεση. Και γι' αυτό θα αγωνιστούμε όλοι μαζί. Κυρία Μουσταφάογλου, υπάρχει καταπίεση κατά την άποψή σας της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη? Δεν θα ήθελα να σας απαντήσω σε αυτή την ερώτηση, γιατί δεν έχει σχέση και με το θέμα που συζητούσαμε, έτσι. Η καταπίεση σε σχέση με την εκδήλωση που θα γίνει αύριο, ναι, υπάρχει καταπίεση γυναικών, θα έλεγα. Αλλά δεν θα ήθελα πραγματικά να απαντήσω σε την ερώτηση που δεν έχει καμία σχέση με την αυριανή εκδήλωση που έχουμε. Για να κλείσουμε, πείτε μου, σας παρακαλώ. Ίσως βρεθούμε σε άλλες εκπομπές όπου μπορούμε να τα συζητήσουμε πολύ καλύτερα. Εάν είστε υποψήφοι, αν το ΠΑΣΟΚ σας συμπεριλάβει στα ψηφοδέλτια, είναι δεδομένο ότι θα χρειαστεί να κάνουμε τις κουβέντες αυτές. Βεβαίως, όποτε θέλετε. Μία τελευταία ανακεφαλαίωση. Τι ώρα και πού είναι η εκδήλωση? Λοιπόν, η αυριανή εκδήλωση με θέμα τις γυναικοκτονίες και τις πολιτικές της διαστάσεις είναι αύριο στις 6 το απόγευμα στο καφέ 8 στην Κομωτινή. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ.